δράτω με τις ευκαιρίες. Τις τελευταίες τρεις μέρες. Πάμε. Στην υγεία θα ερχόμαστε, ναι. Οπότε πηγαίνετε το. Βλέπουμε μια σειρά από, από θανάτους ανθρώπων. Ακριβώς επειδή βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα συζητήσουμε γι' αυτό σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Προφανώς και πρέπει να το συζητήσουμε. Εμείς ως κανάλι έχουμε βάλει και αυτή την ατζέντα στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Ναι, το είδα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, θα σας αντιτείνει όλας πολίτης. Mm-hmm. Γιατί, κύριε Τσίπρα, στη δική σας περίοδο ήταν καλύτερο το ΕΣΥ? Ναι. Δηλαδή, ήταν λιγότερες οι περιοχές που εξυπηρετούνται από ένα ασθενοφόρο? Θα σας απαντήσω, κύριε Κοσιόνη, θα σας απαντήσω με στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι εμείς κυβερνήσαμε κάτω από την πιο σκληρή επιτροπία, θυμάστε. Τη Δημοσιονομική Επιτροπή, την Τρόικα, το τελευταίο ευρώ ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να το ελέγχει η Τρόικα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ, είχαμε κάνει 300 προσλήψεις μόνιμων στο ΕΚΑΒ την τριετία 16-19, ενώ την τετραετία 19-23 έχουν φύγει πάνω από 560 εργαζόμενοι και δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη. Το 2018-19 κυκλοφορούσαν στο λεκανοπέδιο της Αττικής 84 ασθενοφόρα. Σήμερα κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής 52, γιατί δεν υπάρχουν πληρώματα. Στην Κόπου είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, που μια γυναίκα 63 χρονών ξεψύχησε, φτάσε σαν το σκυλί σε μια καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου. Επί των ημερών μας είχαμε 15 διασώστες. Σήμερα είναι 8. Επί των ημερών μας είχαμε 2 βάρδιες το πρωί, 2 το απόγευμα, 1 το βράδυ. Τώρα είναι 1 το πρωί, 1 το απόγευμα, 1 το βράδυ. Αν υπάρχει άλλο περιστατικό, δεν μπορεί να πάει κάποιος να σωθεί. Και αυτό, κυρία Κοσιόνη, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό. Δεν είναι ζήτημα δημοσιονομικό. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων. Δεν μπορούσε η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή της, που είχε την ευχέρεια να δαπανίσει 60 δις. Εμείς είχαμε την υποχρέωση να μαζέψουμε 40, να βγάλουμε τη χώρα έξω από το βούρκο της χρεοκοπίας. Δεν είχε την ευχέρεια να προσλάβει 700 διασώστες στο ΕΚΑΒ. Γιατί είχε την ευχέρεια να προσλάβει 1000 αστυνομικούς στη δημοτική, 1000 αστυνομικούς στην πανεπιστημιακή αστυνομία, οι οποίοι τελικά δεν έχουν τι να κάνουν και τους στέλνουν πίσω στα αστυνομικά τμήματα. Δεν είχε τη δυνατότητα να προσλάβει 700 διασώστες στο ΕΚΑΒ. Είχε.